Στα 150 εκατομμύρια ευρώ θα φτάσουν συνολικά οι χρηματοδοτήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα και τους Δήμους των Χανίων για την αποκατάσταση των ζημιών από τη θεομηνία του περασμένου χειμώνα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, 78 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη εγκριθεί, ενώ μέσω της Περιφέρειας Κρήτης θα υπάρξει ροή τεχνικών δελτίων προς τους Δήμους των Χανίων για έργα 60 εκατομμυρίων ευρώ. Σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, έχουν εγκριθεί 48 εκατομμύρια ευρώ για αντίστοιχες παρεμβάσεις. Έχουν έρθει εγκρίσεις για 78 εκατομμύρια για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και 48 εκατομμύρια για το Ρέθυμνο, για να προχωρήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα σε όλα αυτά τα έργα, πάντα και σε συνεννόηση με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης υποδέχθηκε τον Σταύρο Αρναουτάκη σήμερα στα Χανιά για την υπογραφή 1,1 εκατομμυρίων ευρώ για έργα στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πλατανιά και για 100.000 ευρώ σε παραποτάμια έργα, ενώ ήδη έχουν δημοπρατηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη έργα 15 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν παρεμβάσεις πριν χτυπηθούν τα Χανιά από τη θεομηνία. Έχουμε δημοπρατήσει και είναι σε ενέργεια, σε διαδικασία εκτέλεση των έργων, είναι πάνω από 15 εκατομμύρια τα έργα που είχαν προγραμματιστεί, δημοπρατηθεί, τα είχαν πάρει εργολάβοι πριν από τις εκλογές. Εμείς δεν το παίξαμε για να μην φανεί ότι είναι προεκλογικό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Τα έργα αρχίζουν πριν τις καταστροφές. Είχαν γίνει πριν γίνει η πλημμύρα, είχαν όλα αυτά που λέω τα εκατομμύρια, είχαν δημοπρατηθεί για τα Χανιά. Σε δεύτερο χρόνο θα δημοπρατηθούν κατεπηγόντως έργα 4 εκατομμυρίων ευρώ για παραποτάμιες παρεμβάσεις και την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει δημοπράτηση για έργο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του προγράμματος Φιλόδημος για τον ποταμό Ταυρονίτη. Παράλληλα, ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ στα μεγάλα χωράφια και θα συνεχιστούν σε Σταλό και Γαλατά. Αυτά λοιπόν που εμείς ζητήσαμε, διεκδικήσαμε, έχουν έρθει όλες οι εγκρίσεις. Αλλά ο χρόνος μέσω της γραφειοκρατίας που υπάρχει, μέχρι να ολοκληρωθούν, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε θα ολοκληρωθούν.